Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν μέσα από όλη αυτή την πανδημία και όλες τις δύσκολες μέρες που ζούμε αυτή τη χρονιά. Ελπίζω πρώτα απ' όλα να πάνε όλα καλά, να είναι όλοι υγιείς, να μην υπάρχουν κρούσματα και να μην υπάρχουν βέβαια και τραυματισμοί, μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τώρα όσον αφορά την ομάδα, εγώ είμαι δεύτερη χρονιά στην ομάδα, στη Νέα Σμύρνη. Με κράτησε το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε. Είναι σε μια παρέα. Οι στόχοι είναι κάθε χρόνο τίθενται από τη διοίκηση, από τον προπονητή. Ο προπονητής είχε αγκαλιάσει όλους τους παίκτες, έτσι και εγώ πίστηκα να μείνω και φέτος. Στόχος της ομάδας φέτος είναι όπως και πέρσι, όχι για κάποια συγκεκριμένη θέση ή που λέμε πρωτιά, σωτηρία κλπ. Στόχος είναι να παίξει ποδόσφαιρο, να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο, να βγάλει πράγματα από τις προπονήσεις, από όλη την προετοιμασία που μας έχει διδάξει ο coach. Και όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις θα είμαστε ευχαριστημένοι. Για το Σαββάτο που παίζετε με την Ασούπολη, είσαστε έτοιμοι η ομάδα κατάλληλα? Ναι, Σάββατο έχουμε πρεμιέρα στο γήπεδό μας, σε καινούριο γήπεδο. Πέρσι ήμασταν στην Τερψιθέα. Τώρα εδώ, πολύ καλό γήπεδο, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Ένα μήνα και κάνουμε κάθε μέρα προπονήσεις. Γνωρίζουμε και κάποια στοιχεία του αντιπάλου. Στόχος είναι να παρουσιαστούμε σοβαροί, συγκεντρωμένοι. Έχουν γίνει και κάποιες προσθήκες που θα βοηθήσουν με τον περσινό κορμό. Και στόχος, όπως είπα και πριν, να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι και να πάρουμε την νίκη, να ξεκινήσουμε θετικά. Η ομάδα πού θέλει να φτάσει, δηλαδή? Όπως είπα και πριν, δεν έχουμε θέσει κάποια συγκεκριμένη θέση, ούτε να πούμε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε άνοδο, ούτε σωτηρία, ούτε... Στόχος είναι να φτάσει, να πλασαριστεί καλά στις πρώτες θέσεις, ας αν θέλετε να το θέσουμε στην πρώτη πεντάδα, και από εκεί πέρα να δούμε ότι μπορούμε και αν χρειαστεί κάποια ενίσχυση και εφόσον γίνει, να πάμε για κάτι καλύτερο.